Να πάμε και στο χώρο της υγείας. Έκανα μια αναφορά πριν γι' αυτό. Θα πάμε στην παιδοψυχιατρική κλινική. Ο χώρος της υγείας είναι πολύπαθος, το γνωρίζουμε αυτό και φαίνεται αυτό και πάλι ένα ακόμα σημάδι. Μια παιδοψυχιατρική κλινική η οποία στηρίζει όλη την Κρήτη, μοναδική στην Κρήτη, στηρίζει και το νότιο τμήμα της χώρας και βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού πραγματικά. Έχουμε φτάσει, Εύη, πάλι σε εποχές που φοβόμασταν τι θα συμβεί αν σε περίπτωση έχει ένα παιδί, χρειάζεται μια νοσηλεία. Αν δεν υπάρχει εντέλεσθε, αν δεν ακολουθήσει κάποιο το εντέλεσθε, η μόνη λύση είναι να πάει στην Αθήνα. Ένα δηλαδή, γιατρό, αν δεν κάνω λάθο, συνθήκες, ένα γιατρό όπω κρατάει όλο το βάρο. Συνθήκες δεκαετίας και εγώ δεν ξέρω τι. Σήμερα, όπω προείπαμε, το Σωματείο Εργαζομένων στο Παγνή κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά. Μέχρι τον εισαγγελέα έφτασε. Ακριβώ. Είναι μαζί μα ο κύριο Δημήτρη Βρύσαλη. Ναι, γεια σας κύριε Καρδιωτάκη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κύριε Βρύσαλη, ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι από ό,τι καταλαβαίνω και ο εισαγγελέας είναι πια ένα από τα έσχατα, ας πούμε, μέτρα πίεσης, μπας και αλλάξει κάτι για αυτή την πολύπαθη παιδοψυχιατρική κλινική. Κύριε Καρδιωτάκη, είναι ένας ακόμα τρόπος πίεσης απέναντι στο κεντρικό κράτος, στο Υπουργείο Υγείας, να αναλάβει τις ευθύνες του πλέον πέρα από αυτά που έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εμείς και οι άλλοι σύλλογοι εργαζομένων, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων σχετικά με τη συγκεκριμένη κλινική. Ο κόμπος πλέον έχει φτάσει το τελευταίο διάστημα στο χτένι. Ο ένας γιατρός που έχει απομείνει δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μπορεί πλέον να σηκώσει αυτό το βάρος λειτουργίας όχι μόνο της νοσηλείας των παιδιών, των εξωτερικών ιατρείων, των διαγνώσεων, των θεραπείων, των συναντήσεων με τους γονείς, του θεραπευτικού πλάνου και να εφημερεύει πάνω από ένα μήνα σερή, χωρίς ξεκούραση, με αϊπνία και να έχει και να είναι και νυφάλιος να μπορεί να περιθάψει τα παιδιά και τους εφήβους που ιδιαίτερα την περίοδο που διανύουμε υπάρχει μεγάλη έξαρση σε προβλήματα ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων. Σε αυτό ακριβώς ήθελα να πάω που αναφέρει τώρα ο κύριος Βρύσαλης, καλησπέρα. Διαβάζω τώρα και το δελτίο τύπου το οποίο στείλατε νωρίτερα ότι εδώ και τρεις μήνες, όπως λέτε και εσείς τώρα, είναι ένας γιατρός ο οποίος κρατά όλο το βάρος και στηρίζει την παιδοψυχιατρική κλινική. Άρα μιλάμε για εφημερίες, μιλάμε για ωράρια εξαντλητικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κύριε Βρύσαλη, και για τα παιδιά και τους ασθενείς. Και για την επιστημοσύνη του γιατρού. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι ότι... και έχουν κάποια όρια φυσικά. Δεν μπορεί τώρα. Είναι παράνομη η τακτική των διοικήσεων με τα εντέλεσθε. Γιατί τα εντέλεσθε δεν μπορεί να είναι σερή 10 μέρες, 20 μέρες εντέλεσθε. Γιατί τα εντέλεσθε πλέον, σαν τρόπος λειτουργίας των νοσοκομείων, ιδιαίτερα στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έχει γίνει ψωμοτήρι. Εντέλεσθε για τους ακτινολόγους, εντέλεσθε και μετακινήσεις για τους αναισθησιολόγους, για τους παθολόγους. Καμία προκήρυξη γίνεται, κύριε Βρύσαλη. Καμία προκήρυξη. Προκηρύξεις κατά διαστήματα γίνονται, αλλά αν δεν αλλάξουν οι προϋποθέσεις που δεν καλεί στον κίνητρα, κόσμο λοιπόν να δουλέψει, δεν υπάρχουν κίνητρα από τη μία. Και στο υπόλοιπο προσωπικό, είναι ψέματα αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι να κάνουν τα χαρτιά τους. Μόνο στην τελευταία προκήρυξη νοσηλευτικού προσωπικού για 2.000 θέσεις, κάνανε περίπου 4.000 κόσμος νοσηλευτές τα χαρτιά τους για να δουλέψουν σαν μόνιμο προσωπικό. Άρα θέλει να δώσει η πολιτεία, η κυβέρνηση και κίνητρα και συνθήκων εργασίας και ταυτόχρονα και μισθολογικά. Αλλιώς, αυτή τη στιγμή θα έχουμε φυγή μεγάλη όχι μόνο ιατρικού προσωπικού, νοσηλευτικού προσωπικού και η λύση δεν είναι να δίνεις τη δυνατότητα στους γιατρούς του δημοσίου να δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα και του ιδιωτικού τομέα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Εδώ θα υπάρχει το πλήρη ξεχαρβάλωμα και κατά τη γνώμη μας είναι συνειδητό αυτό που επιλέγεται να γίνει. Γιατί το κομμάτι της ψυχικής υγείας είναι ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι και βεβαίως εδώ έχουν επενδύσει από το Ταμείο Ανάκαμψης εκατομμύρια ευρώ να δίνονται σε ιδιώτες και σε ΜΚΟ την ίδια ώρα που όμως ψυχιατρικές κλινικές, παιδοψυχιατρική κλινική, κινητές μονάδες ούτε χρηματοδοτούνται και ούτε στελεχώνονται. Και ιατροπαιδαγωγικό, σωστά. Και το ιατροπαιδαγωγικό. Βεβαίως το βάλαμε και αυτό, γιατί κοιτάτε τι είναι ένα σύνολο παρεμβάσεων της ψυχικής υγείας. Εκεί υπάρχει ένας συνάδελφος γιατρός που καλείται να εξυπηρετήσει πλήθος αιτήσεων, οικογενειών και αξιολόγησης πλήθος νοσημάτων, όπως ο αυτισμός, όπως είναι οι μαθησιακές δυσκολίες. Και την ίδια ώρα
οι γονείς, επειδή δεν μπορούν να βρουν ραντεβού, αντικειμενικά δεν μπορούν να βρουν ραντεβού, κατευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα, που εκεί και οι λίστες είναι μεγάλες, ένα τρίμηνο περίπου πάει, αλλά δεν ρωτάει και η κυβέρνηση και ο Υπουργός Υγείας, ο λαλίστατος κατά τα άλλα, αν έχει ο κόσμος λεφτά να μπορεί να πηγαίνει να πληρώνει έξω. Έχω μια πορεία σε αυτή, πολύ βασική. Σε αυτό το ερώτημα για το αν έχει λεφτά ο κόσμος ή όχι, έχουμε απαντήσει χρόνια πριν. Και απαντήσανε και οι ευρωεκλογές, νομίζω, με το λεφτά μήνυμα υπάρχουν, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, έχω μια απορία πολύ βασική, Μέρη και κύριε Βρύσαλη. Για αυτά τα ζητήματα τα οποία συζητάμε τώρα για την παιδοψυχιατρική κλινική, δεν είναι ένα θέμα το οποίο προέκυψε χθες, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ένα γνωστό θέμα διαχρονικό. Όχι. Γι' αυτά έχει ενημερωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Και αν έχει ενημερωθεί, τι πράττει γι' αυτό? Έχει ενημερωθεί πάρα πολλές φορές με υπομνήματα που έχουν έρθει οι υπουργοί, εφυπουργοί. Έχουμε πολλές φορές κάνει παρεμβάσεις και στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και με ερωτήσεις βουλευτών όλων των κομμάτων. Έχει επανέλθει λοιπόν το θέμα πολλές φορές στο προσκήνιο. Οι απαντήσεις που δίνονται είναι ότι υπάρχει πολύ καλή στελέχωση στην Κρήτη και στα νησιά μας, ότι αυτοί που διαμαρτύρονται στην Κρήτη είναι πολύ λίγοι σε σχέση με τον πληθυσμό. Είναι λόγια του κυρίου Γεωργιάδη. Και τρίτον, ότι κοιτάτε να δείτε ότι λόγω ότι αυτή τη στιγμή φταίνε οι γιατροί που δεν έρχονται να δουλέψουν και ότι το δημόσιο σύστημα υγείας εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε περισσότερο ελκυστικό. Σαν να σου λέει, κοίταξε να δεις και εσύ που έχεις μείνει μέσα, σήκω φύγε, γιατί η πορεία σου θα είναι προδιαγραμμένη. Ναι, ή αλλιώς βρες τρόπο να βγάλεις λεφτά. Μάλιστα. Ναι, γι' αυτό λέμε ότι είναι ουσιαστικά συνειδητή επιλογή απαξίωσης. Γιατί οι γιατροί υπάρχουν, δεν εξαφανιστήκανε. Είναι λίγοι, προφανώς σε ορισμένες ειδικότητες, όπως οι αναισιολόγοι, όπως είναι οι παιδοψυχίατροι. Αλλά δεν εξαφανιστήκανε από το νησί μας. Υπάρχουν. Αν δεν δοθούν κίνητρα, κατά τη γνώμη μας, οδηγούμαστε σε μια πλήρη εμπορευματοποίηση και σε ιδιωτικοποίηση. Και όποιος έχει λεφτά θα ζει και θα περιθάλπτεται, και όποιος δεν έχει θα μένει, αν θέλετε, θα περιφέρεται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Τόσο ο ίδιος όσο και ο γιατρός που τον καλούν να κάνει εφημερίες, πότε από το Βενιζέλιο στο Ρέθυμνο, πότε από το Παγνί στο Βενιζέλιο, πότε από το Παγνί στο Ρέθυμνο και ούτω καθεξής. Κύριε Βρύσαλη, υπάρχει κάποια αντίδραση τώρα, κλείνουμε, για αυτή τη μηνυτήρια αναφορά που καταθέσατε σήμερα? Υπάρχει προς το παρόν κάποια, αυτή τη στιγμή, κάποια αντίδραση από κάποιο φορέα, από την ΥΠΕ, από το Παγνί? Ναι. Κοιτάξτε, εμείς περιμένουμε τώρα πλέον από τον εισαγγελέα, με βάση και τους μάρτυρες που έχουμε δώσει ενδεικτικά, να καλέσει, να καταθέσουν τις απόψεις και τις γνώμες τους και να πάρει, αν θέλετε, την φορά που πρέπει να πάρει αυτή η μηνυτήρια αναφορά. Και να πάρει και δικαιοσύνη την ευθύνη της, να πάρει αυτή την ευθύνη της. Βέβαια, γιατί ελέγχει την εκτελεστική εξουσία. Μάλιστα. Είναι ανεξάρτητες εξουσίες. Βέβαια. Και από την άλλη, κυρία Καριωτάκη και κυρία Χαρακιανάκη, εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας απέναντι σε αυτό το πλαίσιο, να μην απολυθεί κανένα συμβασιούχος που τέλος του Ιούνιου τελειώνουν συμβάσεις 200 εργαζομένων και στο Παγνί και 6.000 περίπου σε όλη την Ελλάδα. Και εννοώ καθαριότητα, σύντηση και ειδικευόμενοι νοσηλευτές. Τη Δευτέρα προχωρούμε σε σύσκεψη όλων αυτών των εργαζομένων στις 2 η ώρα και να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις με άλλα σωματεία. Άξι. Καταλαβαίνετε πλέον, το καλοκαίρι είναι θερμό, πέρα από τη ζέστη τη φυσική, θα είναι και από τον αγώνα των εργαζομένων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Και εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.